Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και τον Υπουργό σε αυτό το βήμα, αναρωτήθηκα ειλικρινώς εάν έχουν υπόψη τους ποιο είναι το κλίμα στην κοινωνία ή έχουν κάποια υποχρέωση να μην το παραδέχονται ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, κύριε Θεοχάρη. Και 75% των πολιτών έχουν βιώσει μείωση του βιωτικού τους επίπεδου. 60% των πολιτών, αυτό σε αντίθεση με το 45% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 60% των πολιτών θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία της δημοκρατίας. 79% των πολιτών δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με τους λογαριασμούς. Είχαμε τον κύριο Σκρέκα πριν από λίγο εδώ. Τι μας είπε ο άνθρωπος, σωρευτικά λέει ο πληθωρισμός είναι 15%. Έτσι δεν είναι, μάλιστα. Το λάδι 116% απάνω από το 2019 λοιπόν. Τα κρέατα 40%, τα γαλακτοκομικά 40%, αλλά κατά μέσο όρο ο πληθωρισμός 15%. Δηλαδή ένας συνταξιούχος, ο οποίος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα επειδή ανεβαίνουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, κατά μέσο όρο, εάν αθροίσεις τα εισοδήματά του με τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ, είναι ευκατάστατος. Αυτή είναι η πολιτική των μέσων όρων, την οποία σερβίρεται στο δημόσιο διάλογο και κρύβει ότι ο πληθωρισμός τον οποίο αντιμετωπίζουν τα φτωχά νοικοκυριά είναι αυτός που δυσκολεύει την πλειοψηφία των πολιτών. Και δεν είναι βεβαίως να απορρεί κανείς ότι με αυτές τις αυξήσεις, κύριε Θεοχάρη, ξέρετε ποια είναι η χώρα στην οποία η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε περισσότερο το τελευταίο έτος στον κόσμο? Ποια χώρα είναι? Η δική μας. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη μείωση καταναλωτικής εμπιστοσύνης στον κόσμο τον τελευταίο χρόνο. Συγχαρητήρια. Για την παγκόσμια πρωτιά αυτή τη στιγμή. Διότι στον πληθωρισμό τροφίμων για το Μάρτι, ασημένιο μετάλλιο η Ελλάδα. Και ειλικρινά με εκπλήσει η επιμονή σας που λέτε ότι δεν περνάνε οι μειώσεις του ΦΠΑ στις τιμές και φρέσκαρα τη μνήμη μου και κοίταξα το τι έχει συμβεί στην Ισπανία, η οποία μείωσε τους έμεσους φόρους την περασμένη άνοιξη. Από το 16% στο 4% ο πληθωρισμός τροφίμων. Αλλά εσείς επιμένετε. Είναι φρέσκα τα στοιχεία, μην απορείτε. Δείτε τα κι εσείς. Δεν είναι δύσκολο. Έχουμε υπολογιστές πλέον στα χέρια μας. Μία απλή αναζήτηση να κάνετε, θα τα δείτε. Υπάρχουν ανοιχτές βάσεις δεδομένων. Μιλήστε ανοιχτά για αυτά που πιστεύετε και για αυτά που θέλετε να κάνετε. Μας είπατε ότι δεν μιλήσαμε για το νομοσχέδιο. Ήταν αναλυτικότατη η εισήγηση του δικού μας εισηγητή. Μας είπατε ότι το άθροισμα των φόρων είναι προοδευτικό. Δεν είναι προοδευτικό το άθροισμα των φόρων, κύριε Θεοχάρη. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι ευκατάστατοι άνθρωποι οι οποίοι φορολογούνται με το φόρο μερισμάτων, κατά κύριο λόγο, δεν συμβάλλουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Είναι πάρα πολύ απλό και σαφές. Δεν υπάρχει αυτή η προοδευτικότητα την οποία ισχυρίζεστε ότι υπάρχει. Είμαστε στο απόγειο της ετεροβαρούς σχέσης έμεσων άμεσων φόρων στην Ελλάδα. Και εσείς έχετε τη βασική ευθύνη. Είναι η κεντρική σας στόχευση. Δεν σας ξέφυγε. 500.000 Έλληνες έχουν 4,5 δισεκατομμύρια εισοδήματα. Κατά κύριο λόγο φορολογούνται με το συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων. 5%. Είναι άδικο, είναι αλλοπρόσαλο και βεβαίως δεν είναι προοδευτικό. Σε κάθε περίπτωση. Διαμαρτυρηθήκατε σε σχέση με την συζήτηση για το νομοσχέδιο. Ειλικρινά, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έχει συμβεί και ποιες οδηγίες παίρνετε από το Μαξίμου ή αν παίρνετε οδηγίες ή δεν παίρνετε, διότι είχαμε την τελευταία αλλαγή στον κώδικα πριν 18 μήνες και κάποιες αλλαγές πριν λίγους μήνες. Και έρχεστε να κάνετε καινούργιες τώρα. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να φταίει η αντιπολίτευση και ειλικρινά δεν θέλω να σας προσβάλλω ως πρόσωπο, αλλά θεωρώ ότι στο έδρανο θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι και ο κύριος Πιτσιλής. Διότι για να εφαρμοστεί, βεβαίως, διότι για να εφαρμοστούν αυτά που φέρνετε, πρέπει να εκδώσει 43 αποφάσεις ο άνθρωπος και εσείς 7.
Αυτό είναι 86%. Για μισό λεπτό. Τι θα κάνουμε, εμείς θα βλέπουμε εδώ ως εθνική αντιπροσωπεία τον κύριο Πιτσιλή, όποτε δεήσει να έρχεται στην Επιτροπή να δίνει κάποιες απαντήσεις ή μη απαντήσεις και η ζωή θα συνεχίζεται. Ποιος χρειάζεται πέπλο ασάφειας γύρω από τις αποφάσεις του πολύ σκληρού πυρήνα της οικονομικής πολιτικής. Μας είπατε για τις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις. Σε πολύ ψηλό ποσοστό εδώ και μια δεκαετία γίνονται. Μας είπατε για την αύξηση του χρόνου προσκόμισης στοιχείων από τους φορολογουμένους, από 5 σε 10 μέρες. Υπήρχε η δυνατότητα παρατάσεων. Και βεβαίως, δεν ξέρω αν ακούσατε κι εσείς τους προβληματισμούς των εργαζομένων που λένε ότι η κεντρικοποίηση των υπηρεσιών προκαλεί προβλήματα, προκαλεί μποτιλιάρισμα, προκαλεί χειρότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και αναποτελεσματικότητα. Για την κοστολόγηση δεν έχω να πω κάτι. Πάλι έχουμε μία ρύθμιση χωρίς κοστολόγηση. Αυτό σας έχει γίνει συνήθεια. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο της ελληνικής οικονομίας, κύριε Υπουργέ, είναι το ιδιωτικό χρέος, το οποίο αυξήθηκε κατά 20 δις στην διάρκεια της δικής σας διακυβέρνησης. Και αντί να προσφέρετε λύσεις, λέτε ότι μπορούν να επανακάμψουν στη ρύθμιση εάν καταβάλουν όσα χρωστάνε όταν χάσανε τη ρύθμιση, εάν τα καταβάλουν μπροστά, πραγματικά. Δηλαδή, αν είχαν αυτά τα λεφτά, δεν θα είχαν χάσει τη ρύθμιση. Εδώ χρειάζεται μια γενναία τομή, την οποία δεν θέλετε να κάνετε. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζετε. Δεν σας καταλογίζει κανείς ανεπάρκεια τεχνοκρατική. Σας καταλογίζουμε μια πολιτική σκοπιμότητα η οποία είναι στο θεμέλιο της δικής σας οικονομικής στρατηγικής. Και αυτό μάλιστα υπό το φως του έτσι συγκλονιστικού στατιστικού ότι το 91% των οφειλετών έχουν οφειλές κάτω από 10.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι με λογικές ρυθμίσεις θα μπορούσε όλος αυτός ο κόσμος από κόκκινος να γίνει πράσινος. Και εδώ ερχόμαστε στο βασικό κεντρικό ζήτημα, το οποίο σας υποσχόμαστε ότι θα μας απασχολήσει ξανά και ξανά σε αυτή τη Βουλή. Και μιλάω για τη σκοπιμότητά σας απέναντι στο ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος που δεν θέλετε να λύσετε το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Και υπενθυμίζω ότι αγκαζέ με αυτή την επιλογή πηγαίνει και ο αποκλεισμός αυτών των επιχειρήσεων από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επαναλαμβάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ζητήσει μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου τα στοιχεία απασχόλησης, προσέξτε τον αριθμό απασχόλησης, σε κάθε ωφελούμενη επιχείρηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να δούμε αν μικρές επιχειρήσεις, όπως εσείς ισχυρίζεστε πραγματικά, έχουν ωφεληθεί από αυτά τα συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία. Και βεβαίως, πρέπει να σας πω, το γνωρίζετε, δεν είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης, ενδεχομένως θα μπορούσε να μας κάνει και πιο σοφούς, ξέρετε, στις Βρυξέλλες βαρύς αχός ακούγεται. Πολλά ντουφέκια ενδέχεται να πέσουν, διότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας ελέγχει την Ελλάδα για 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία διατέθηκαν με διαγωνισμούς εντός εισαγωγικών, διότι διαγωνισμό έχεις όταν έχεις παραπάνω από ένα διαγωνιζόμενο. Στους μισούς από αυτούς τους διαγωνισμούς εμφανίστηκε μόνο ένας. Και υπήρχαν και έργα όπου χώρες αναλόγου μεγέθους με την Ελλάδα, όπως η Πορτογαλία, τα κάνανε με 4 εκατομμύρια ευρώ και εδώ πέρα κοστολογήθηκαν 44 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι επιλογές βγάζουν μάτι και εδώ και στις Βρυξέλλες και κάνουν πάρα πολύ κακό σε ένα εξαιρετικό εργαλείο πανευρωπαϊκό. Ένα εργαλείο το οποίο εμείς ζητάμε να συνεχιστεί, διότι έχει θεμέλιο τον κοινό δανεισμό που τον ζητάμε από την περασμένη δεκαετία, το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι πάρα πολύ κακό το κλίμα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς πληροφόρηση, κύριε Θεοχάρη. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι είπαν οι συνάδελφοί του στον κύριο Χατζηδάκη στο τελευταίο ΕΚΟΦΗΝ. Αν του ζητήσανε κάποια εξήγηση, τι απάντησε ο ίδιος. Για 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι στραγάλια. Είναι ένα τεράστιο ποσό, το οποίο βεβαίως προκάλεσε και όχι ερωτήματα της αντιπολίτευσης, την παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.
Ελέγχεστε λοιπόν και για αυτό το ζήτημα. Ανάπτυξη. Εξακολουθείτε να είστε αισιόδοξοι, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι θα πετύχετε το στόχο 15% στις επενδύσεις. Κλείνετε τα μάτια μπροστά στο γεγονός ότι έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη. 1% προβλέπει για την ελληνική οικονομία η Allianz για το 2024, 1,1 η Bank of America, 1,3 η UniCredit, 1,4 η ING και η Oxford Economics και 1,5 η HSBC. Στους αισιόδοξους έχουμε την Credit Agricole με 1,9, 2% η Euromonitor, 2,2 η Eurobank και 2,3 η Alpha Bank. Περιμένουμε να ακούσουμε και τη δική σας τη θέση. Εσείς να μας πείτε τι εκτιμάτε που μας βγάλατε 21ους στην ανάπτυξη την περίοδο 19-23. Ολοκληρώνω με το εξής. Έχετε βάλει μπροστά και ολοκληρώσατε κρυπτόμενη τη στρατηγική της αποεπένδυσης από το τραπεζικό σύστημα. Ο Έλληνας φορολογούμενος χρεώθηκε περί τα 46 δις για να διασωθούν οι τράπεζες. Έπρεπε να διασωθούν οι τράπεζες. Έπρεπε να διασωθούν οι τράπεζες. Έπρεπε να διασφαλίσουμε τις καταθέσεις των πολιτών. Βεβαίως και έπρεπε να διασφαλίσουμε τις καταθέσεις των πολιτών. Έπρεπε να χάσει ο Έλληνας φορολογούμενος 40 δις από την επένδυση και από επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Όχι, δεν έπρεπε και αυτό σας βαραίνει. Πλέον των 40, βεβαίως. Πάνω από 40 δις είναι η απώλεια για το δημόσιο. Και δεν καταλαβαίνω τι διαφορετικό έχουν χώρες του δυτικού κόσμου, του αγγλοσαξονικού κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, που κατάφεραν και πήραν το μέγιστο της επένδυσής τους πίσω. Θέλετε να μας πείτε, να τεκμηριώσετε ότι αυτό θα ήταν αδύνατο να συμβεί, να το ακούσουμε. Αλλά 90-95% απώλεια στα επενδυμένα χρήματα. Μία τοποθέτηση του ελληνικού δημοσίου με απόδοση 15% και την πουλάτε. Περιμένουμε λοιπόν και εδώ θα ασκήσουμε τον προβλεπόμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα αναγκαστείτε να μας φέρετε τις εκθέσεις διάθεσης των μετοχών, διότι κάνατε μία πολύ χυδαία πονηριά. Ζητήσαμε συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών από τον περασμένο Νοέμβρη. Την καθυστερούσατε. Κάνατε τρεις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις. Πακέτο μετοχών της Εθνικής, πακέτο μετοχών της Πειραιός, πακέτο μετοχών της Alpha Bank. Και δεχτήκατε να γίνει σύγκληση της Επιτροπής αφού είχατε κάνει το ξεπούλημα. Θα τα φέρετε λοιπόν όλα ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Διότι 40 δις είναι πολλά και για να καλυφθεί αυτό το βάρος από τον Έλληνα φορολογούμενο χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό το βάρος και το όνειδος βαραίνει αυτή την κυβέρνηση, αυτή την παράταξη και βαραίνει εσάς κύριε Θεοχάρη αυτό το βάρος. Ο Έλληνας φορολογούμενος καλώς διέσωσε τις τράπεζες και τις καταθέσεις του, κακώς εμπιστεύτηκε εσάς για να διαχειρίζεστε τα δημόσια οικονομικά όπως αποδεικνύεται. Διότι εκτός των άλλων είστε και το κόμμα το οποίο χρωστάει μισό δις κατά ένα μαγικό τρόπο. Θυμάμαι και τον κύριο Μητσοτάκη τώρα επειδή με προκαλείτε, όταν εξελέγει με την υπόσχεση εκτός από το να τακτοποιήσει τα δημόσια οικονομικά, να τακτοποιήσει και τα οικονομικά του κόμματός του. Και κατάφερε ο μάγος από 200 εκατομμύρια να χρωστάει 500 η Νέα Δημοκρατία τώρα. Παρακαλώ μην κάνω. Το πρωτογενές είναι 40. Παρακαλώ όχι. Μάλιστα. Είστε κόμμα καταχρεωμένο, όχι μόνο οικονομικά, καταχρεωμένο και πολιτικά με τη δυσπραγία την οποία έχετε φορτώσει τον ελληνικό λαό. 9 Ιουνίου έρχεται η απάντηση. Ευχαριστώ.